Σήμερα ήταν προσδιορισμένο στο αυτόφορο η δίκη του γιατρού, ο οποίος συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα για φακελάκι. Υπέβαλε αίτημα αναβολής λόγω κολλήματος του δικηγόρου, το οποίο, όπως απευθύνθηκε, ήταν απασχολημένο σε άλλη δίκη, στο εφετείο σοβαρότερη υπόθεση. Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα και παραπέμφθηκε να δικαστεί στις 23 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, πρέπει να ενημερώσω ότι από πλευράς πειθαρχικής η διαδικασία προχωράει με απόφαση του διοικητή του νοσοκομείου, δικιά μου. Ο συγκεκριμένος γιατρός τέθηκε σε αναστολή άσκησης κλινικών καθηκόντων. Και διευκρινίζω λέγοντας κλινικών καθηκόντων, γιατί επειδή είναι πανεπιστημιακός, μόνο όσο φορά η άσκηση του κλινικού έργου, δηλαδή χειρουργία, εξωτερικά ιατρία, εξέταση των νοσηλευόμενων ασθενών στην κλινική, εμπίπτει στην αρμοδιότητα του διοικητή του νοσοκομείου. Τα λοιπά ακαδημαϊκά καθήκοντα, δηλαδή εκπαίδευση φοιτητών, αυτά είναι δουλειά του πανεπιστημίου. Παράλληλα, θα εισαχθεί η υπόθεση πειθαρχικά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, θα την εξετάσει και τα ενδεχόμενα είναι να την παραπέμψει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Γιατρών της 4ης ΥΠΕ, που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με το καινούριο νόμο, είναι το μόνο αρμόδιο πλέον να εκδικάζει πειθαρχικά υποθέσεις πανεπιστημιακών γιατρών κατά την άσκηση του κλινικού του έργου. Παλιότερα υπήρχε ένα κενό νομοθεσίας, αυτό έχει καλυφθεί και με κάποιες τελεσίδικες αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων και νομοθετήθηκε στο τελευταίο νόμο ότι αρμόδιο να εκδικάζει αδικήματα πανεπιστημιακών γιατρών που τελέστηκαν κατά την άρχιση του κλινικού του έργου είναι τα πειθαρχικά του ΕΣΥΑ.